Δυναμική ήταν και η σημερινή κινητοποίηση κατοίκων και αιρετών για το κλείσιμο της δομής του Οκανά στα Μανιάτικα του Πειραιά μετά το σχετικό κάλεσμα που απίφθινε προημερών ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μόραλης. Δεκάδες άνθρωποι ένωσαν τις φωνές τους προκειμένου η συγκεκριμένη δομή να απομακρυνθεί από την περιοχή, αφού όπως επισημαίνουν είναι παράνομη και βρίσκεται δίπλα σε σχολικά συγκροτήματα. Μάλιστα, συμβολικά ένα απορριμματοφόρο τοποθετήθηκε μπροστά στην είσοδο σήμερα. Έχω λάβει διαβεβαιώσεις πως το θέμα θα λυθεί σύντομα, αποκάλυψε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, μιλώντας στο κανάλι 1 και πρωτίστως στους κατοίκους του 5ου διαμερίσματος. Εξέφρασε δε την ελπίδα πως οι διαβεβαιώσεις αυτές θα γίνουν σύντομα πράξη. Άλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, νομίζω η 12η, 11η από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε το πρόβλημα, με την παράνομη λειτουργία της δομής του Οκανά στο 5ο διαμέρισμα. Και η παρανομία εστιάζεται, τα λέω γρήγορα, εστιάζεται σε τρεις παραμέτρους. Ένα, όπως βλέπετε και εσείς, είναι ένας πολύ εμπορικός δρόμος Ιετωλικού. Ο δεύτερος εμπορικότερος δρόμος του 5ου διαμερίσματος. Έχουμε 6-7 σχολεία που είναι γύρω-γύρω, μπορείτε με τις κάμερες να τα δείτε. Και ουδέποτε εδώ θα μάθετε από οποιοδήποτε κάτοικο ή καταστηματάρχη ότι δεν υπήρχε ποτέ σκληρή πιάτσα εξαρτημένων ατόμων εδώ. Για να μην παρεξηγηθούμε, όλοι μας εδώ είμαστε υπέρ των δομών αυτών. Πρέπει να υπάρχουν δομές για τα εξαρτημένα άτομα να παρέχονται υπηρεσίες να τους βοηθήσουμε. Αλλά πρέπει να γίνονται σύνομα και με τις διαδικασίες που οι νόμοι προβλέπουν. Και όχι αυθαίρετα και εκρηπτό όπως έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Την περασμένη εβδομάδα μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Ντονάκου, πήγαμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Είδαμε τον υφυπουργό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπλατάκο, ο οποίος ανέλαβε μια πρωτοβουλία. Τον υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Βαρτζόπουλο και τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ. Νομίζω αυτά τα οποία δείξαμε και αποδείξαμε γίναν κατανοητά. Και η πληροφορία που έχει φτάσει και σε εμένα και στην Περιφερειάρχη είναι ότι πολύ σύντομα η δομή αυτή θα αναστείλει πλήρως τη λειτουργία της. Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταυρούλα Αντωνάκου, έκανε λόγο για ακράδαντα στοιχεία που εξέθεσε σε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και άλλους αρμόδιους σχετικά με τη λειτουργία της δομής σε σύσκεψη που διεξήχθη για το θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία ενεργό ρόλο είχε και ο κύριος Μόραλης. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, στην τελευταία συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία του κύριου Μπρατάκου στο Μέγαρο Μαξίμου, αποδείξαμε με στοιχεία, με χάρτες, αλλά και την πραγματικότητα, αυτό που φωνάζουν και οι κάτοικοι και εμείς που ζούμε στον Πειραιά, ότι οι παρατυπίες για να ανοίξει εδώ δομή έχουν βάση για την εύλογη απέτηση που έχουμε να κλείσει σήμερα η δομή. Προφανώς το ότι υπάρχουν σχολεία στα 87 μέτρα ξεκινώντας από εδώ. Στο σύνολο στα 250 μέτρα είναι 7 σχολεία. Εμπορικός δρόμος. Ποτέ δεν υπήρχε πιάτσα με την έννοια που εννοεί ο Κανά. Αλλά και το ότι έχουμε επενδύσει χρήματα των πολιτών και η περιφέρεια κάνοντας μια τεράστια ανάπλαση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά και εδώ γίνεται ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο, γίνονται τα νέα δικαστήρια. Αποδεικνύει ότι αυτή η περιοχή είναι αναπτυσσόμενη. Δεν είναι περιοχή που μπορούμε να κάνουμε και να παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες όπως πήρε η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ. Η διαβεβαίωση που είχαμε από τον κύριο Μπρατάκο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ότι θα ανασταλεί άμεσα η λειτουργία και οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν πρόβλημα και τους στηρίζουμε και θα τους στηρίζουμε θα βοηθηθούν με άλλους τρόπους και εκεί που πρέπει, όχι εδώ. Την ίδια ώρα εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές επιλογές για την μετεκατάσταση της δομής και φαίνεται πως επιθυμία όλων είναι οι δράσεις φροντίδας των εξαρτημένων ατόμων να γίνουν πιο στοχευμένες εκεί όπου χρειάζεται. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως σήμερα υπήρξε μια συστράτευση δυνάμεων από τις δημοτικές παρατάξεις του Πειραιά με αυτοδιοικητικούς όλου του πολιτικού φάσματος να δίνουν το παρόν στην οδό Ιετωλικού. Αυτό που έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα είναι η αναξιοπιστία και αφαιρεγκαιότητα των φορέων που έχουν την ευθύνη για την εγκατάσταση της δομής. Και αναφέρομαι στο Υπουργείο και στον ΟΚΑΝΑ. Ό,τι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα έχει αποφασίσει γιατί πρέπει να απομακρυνθεί. Στη βάση της ομόφωνης απόφασης πρέπει να την υπερασπιστούμε. Και η υπεράσπιση σημαίνει ότι δεν διαβουλευόμαστε 8 μήνες. Έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος. Με ένα πιο αποφασιστικό τρόπο κλιμακώνουμε τις πρωτοβουλίες μας και διεκδικούμε να κλείσει η μονάδα και να μετακατασταθεί. Στο αίτημά μας να μετακατασταθεί δεν το αναθέτουμε σε κάποιους τρίπτους. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία ήδη, γιατί πιστεύουμε ότι η δομή αυτή είναι απαραίτητη και αναγκαία για τις ανάγκες των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη. Θα αναζητήσουμε λοιπόν τον κατάλληλο χώρο στα πλαίσια των κριτηρίων που ο ίδιος ο νόμος ορίζει να εγκατασταθεί αυτή η απαραίτητη δομή. Και όχι μόνο. Προτείνουμε να συγκροτήσουμε, να συσταθεί ένας νέος συμβουλευτικός σταθμός ενημέρωσης κατά των εξαρτήσεων. Γιατί έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα
Είναι ένα δυναμικό πρόβλημα που εξελίσσεται και στις γειτονιές αυτές και στον Πειραιά και σε όλες τις γειτονιές και θέλει προληπτικό έλεγχο και προληπτική μέρημνα. Ως τέτοια μέρημνα νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα νέο συμβουλευτικό σταθμό κατά των εξαρτήσεων. Υπάρχει μια συνεχής ανακολουθία από τον κυβερνητικό φορέα στις υποσχέσεις του και διότι ξεκίνησε να δουλεύει και μόνο που ξεκίνησε να δουλεύει αυτή η δομή αποδεικνύει ότι κάτι στο σύστημα δεν ελέγχεται σωστά. Και αυτοί που προκηρύξανε την ενοικίαση αυτού του ακινήτου, που δεν είχε προϋποθέσεις, αλλά το επιλέξανε και κάναν μια επένδυση με λεφτά ευρωπαϊκά και τελικά αυτό τώρα λένε ότι θα το μαζέψουν, από την πρώτη στιγμή έχουν κάνει παρατυπίες. Δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό. Όλοι κάνουν και κάποια βλακεία και στο τέλος ο Έλληνας πληρώνει τα δάνεια και τα χρέη του ελληνικού κράτους για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν είναι χαρίσματα, είναι άτοκα δάνεια, τα οποία τα πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες. Δεν μπορεί λοιπόν όλοι αυτοί οι ευφυείς τύποι, τους οποίους κατά καιρούς βάζουν να διαχειριστούν αυτά τα προγράμματα στον ΟΚΑΝΑ, οπουδήποτε, να κάνουν αυτά τα λάθη, τα λάθη αυτά να χρεώνονται πολλά χρήματα και μετά να τα πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες. Το λάθος είναι ότι ξεκινήσανε και κάνανε αυτό το πράγμα και δεν καταλάβανε ότι πρέπει να το διορθώσουν. Θα το διορθώσουν είτε θέλουν είτε δεν θέλουν.